Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε πουτίγκα στα κυπελάκια. Εδώ έχω τα κυπελάκια μου εγώ, που είναι με καπάκι. Θα γεμίσουμε εδώ πέρα τη πουτίγκα μας, θα τα δείτε μετά. Θα χρειαστούμε γάλα. Εδώ έχω σιρόπι, από ό,τι σιρόπι θέλετε. Έχω περίσσιο σιρόπι εγώ εδώ πέρα. Κρέμα γάλακτος, κανέλα, κέικ που μας έχει περισσέψει και για το γαρνίρισμα έχω χοντροκόψει στο μούλτι καρύδια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στην κατσαρόλα μας θα βάλω 1 κιλό γάλα. Αυτό είναι 1,5 κιλό και άλλο 1,5 κιλό. Θα το βάλω στο μάτι της κουζίνας να ζεσταθεί. Έχω βάλει το γάλα στο μάτι της κουζίνας. Βάζω και ένα φλιτζάνι κρέμα γάλακτος. Θα βάλω τη ζάχαρη. Και έχω αφήσει λίγο γάλα. Θα βάλω μέσα το corn flour που ξέχασα να σας το δείξω. Αυτό θα το ανακατέψω και θα το ρίξω μέσα μόλις ζεσταθεί καλά το γάλα μας. Αφού το γάλα άρχισε να ζεσταίνει, θα ρίξω μέσα και το corn flour που το έχω διαλύσει στο γάλα και θα ανακατεύω μέχρι να πήξει. Θα βάλω και 2 βανίλες. Βλέπουμε, άρχισε να πίζει. Κοιτάξτε, σε λίγο θα είναι σε 1 λεπτό έτοιμο. Σε αυτό το σημείο θα τραβήξω από το μάτι και θα βάλω λίγο βούτυρο. Ίσα ίσα θέλω για μυρωδιά περισσότερο. 30 γραμμάρια είναι το βούτυρο. Θα ανακατέψω μέχρι να μην βλέπω το βούτυρο και είναι έτοιμο. Τέλεια η κρέμα μου. Πάμε στον πάγκο της κουζίνας. Και τώρα θα κάνουμε τη συναρμολόγηση. Θα βάλουμε λίγο κέικ, 1 κουταλιά σιρόπι, 1 κουταλιά. Θα βάλω όλα τα μπουλάκια μου. Αφού έβαλα σε όλα σιροπάκι, εγώ το έχω βάλει εδώ πέρα, με βοηθάει για να γεμίσω έτσι πιο εύκολα. Και βάζουμε από πάνω καρύδι. Και λίγη κανέλα. Το 1 μπουλάκι μας είναι έτοιμο. Συνεχίζουμε.
Με το επόμενο βάζουμε καρύδι. Μπορείτε την κανέλα, αν θέλετε, να τη βάλετε και μέσα. Αν δεν σας αρέσει εδώ, μπορείτε να τη βάλετε εδώ μέσα. Ας βάλουμε. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο γλυκάκι. Όταν σας έχει περισσέψει κέικ, και όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν πετάμε τίποτα, δεν είναι καιρή για να πετάμε κάτι. Και το τελευταίο μου μπουλάκι. Βάζουμε μπόλικο καρύδι. Αν δεν σας αρέσει τόσο πολύ, δεν βάζετε. Λίγο άχνη για μυρωδιά. Και εδώ που δεν έβαλα. Τα μπουλάκια μας είναι έτοιμα. Αυτή είναι η πουτίνκα μας στα μπουλάκια. Θα βάλω τα καπάκια τους. Θα αφήσω μάλλον λίγο να κρυώσουν. Θα βάλω τα καπάκια μου και ψυγείο. Αν δεν θέλετε, να σας γίνει λίγο πιο, να μην είναι τόσο θερμίδες, μπορείτε να παραλείψετε τη κρέμα γάλακτος, αλλά δεν θα γίνει τόσο νόστιμη και φράτη. Επιλογή δικιά σας. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Όσο εσείς είστε ενεργοί στο κανάλι μου, τόσο και εγώ θα είμαι ενεργή και θα σας βάζω και άλλες συνταγές και άλλες, όσο δυνατόν εύκολες, απλές, για να μπορούν και καινούργιες νοικοκυρές να τις δοκιμάζουν. Αυτός είναι ο στόχος μου και πιστεύω μέχρι στιγμής το έχω πετύχει. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Να είστε καλά. Ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας!